Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. What do they know of England that only England know? Τι ξέρουν αυτοί για την Αγγλία που μόνο την Αγγλία ξέρουν? Είναι ένας στίχος από τον William Blake, από τους πιο διάσημους στίχους στη Βρετανική ποίηση, που ουσιαστικά λέει από έναν άνθρωπο που αγάπησε όσο κανένας την Βρετανία και την Αγγλία μέσα από τα ποίηματα και τους πίνακες του, ότι για να ξέρεις τη χώρα σου πρέπει να ξέρεις και άλλες χώρες και άλλες κουλτούρες και άλλες παραδόσεις και άλλες ιστορίες και να μπορείς να μπεις στα παπούτσια του αλωνών. Η τραγωδία είναι ότι οι Βρετανοί, οι σύγχρονοι Βρετανοί, ξέχασαν αυτό το ρητό και αυτό το στίχο. Και γι' αυτό έχουν μπροστά το Brexit και νομίζουν ότι με την ιστορία τους, τη Βασίλισσα Ελισάβεθ την πρώτη, τον Νέλσονα, τον Wellington, την αυτοκρατορία, με τις φανέλες που φοράνε στην οι ποδοσφαιρόφιλοι υπέρ της Αγγλίας, δύο παγκόσμιους πολέμους και με ένα παγκόσμιο κύπελο, ότι με αυτό μπορούν να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Η ψευδέστηση μεγαλείου που μπορεί να αναλύσει το παρελθόν με ένα τρόπο, αλλά δεν έχει τίποτα να πει για το παρόν και για το μέλλον. Καμία. Και η Βρετανία αντιμετωπίζει μια κρίση οικονομική, κοινωνική, περιφερειακή. Ξαναμπαίνει το θέμα της Ιρλανδίας που είχαμε τελειώσει γι' αυτό για πολλά χρόνια. Γιατί ξεχάσανε και αυτό που είπε ο George Bernard Shaw, ότι ο βάρβαρος είναι αυτός που νομίζει ότι οι παραδόσεις της φυλής του και του νησιού του είναι και νόμοι της φύσης. Είναι όμως με ένα πολύ δύσκολο πράγμα να είσαι βάρβαρος σε μια κοινωνία και μια οικονομία που είναι τόσο αβέβαιη. Και όμως, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και τη σύγχρονη σκέψη, μέσω της σκοτσέζικο διαφωτισμό, υπάρχει τεράστια παράδοση φιλοσοφική, λογοτεχνική, που μπαίνουμε στα παπούτσια των αλωνών. Στο αρχαίο θέατρο στην Ελλάδα, που δεν ήταν μόνο θέατρο, και συγγνώμη Λιδία, άμα μπαίνω στα χωράφια σου, θέατρο όπου πηγαίναν και βλέπαν, αλλά ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ένας δημόσιος χώρος, μέσα από τους Πέρσες του Εσχύλου ακούγανε οι άνθρωποι που είχαν πολεμήσει πριν από 5-10 χρόνια, και ο συγγραφέας και αυτοί που το ακούγανε, για τους Πέρσες σαν ήρωες, σαν άνθρωποι που πρέπει να έχουμε θαυμασμό. Μήπως οι σύγχρονοι Έλληνες το έχουν ξεχάσει αυτό? Όταν η πλειοψηφία του ΣΤΕ λέει ότι η Ορθοδοξία είναι τόσο ευάλωτη που αν ακούσουν καν για μια άλλη θρησκεία θα χάσουν την πίστη τους. Μήπως οι σύγχρονοι Έλληνες πρέπει να επιστρέψουν σε αυτό? Μήπως πρέπει όμως και να ακούσουν τους Σκοτσέζους του διαφωτισμού που μιλήσανε για συμπάθεια, που μιλήσανε για ευσυναίσθηση? Γιατί όλοι ξέρουν, και ειδικά από αυτή την πτέρυγα, για τον Άνταμ Σμιθ που είναι για τον πλούτο των εθνών, αλλά έχουν ξεχάσει το άλλο βιβλίο του που είναι η θεωρία των συναισθηματικών, των ηθικών συναισθημάτων, που μιλάει ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει και καμία χώρα δεν μπορεί να ζήσει αν δεν μπαίνει στα παπούτσια των αλωνών για να καταλάβει. Ξέρουμε κάτι για τη Θηρόμ και τη Βόρεια Μακεδονία? Ξέρουμε, έχουμε μελετήσει τι είναι το κατακεφαλήν εισόδημά τους αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον τελευταία χρονιά που έχω εγώ στοιχεία, το 2016, ότι είναι 4.600 κατακεφαλήν εισόδημα, όταν το δικό μας το ίδιο χρόνο ήταν 17.400, 4 φορές παραπάνω? Ξέρετε πόσο είναι το ΑΕΠ του Θηρόμ? 10 δις. Δηλαδή πολύ λιγότερο από το buffer, το μαξιλάρι που θα προσπαθήσουμε να έχουμε 21 Ιουνίου. 10 δις είναι, για αυτή τη χώρα μιλάμε, δεν μιλάμε για άλλη χώρα. Και ξέρουμε αυτά που ανέλησε τόσο καλά ο Νίκος Οξυδάκης εχθές για τα τεράστια προβλήματα αυτή της χώρας, τις διαφορές μεταξύ Αλβανών και Σλάβων, τους πολέμους που έχουν περάσει, τις επιθέσεις Τουρκίας να μπει εκεί μέσα. Τα έχουμε αναλύσει αυτά. Είναι μέρος αυτής της συζήτησης.
Εγώ ξέρω από την εγκυκλοπαίδεια του Ελευθεροδάκη του παππού μου, που είναι της δεκαετίας του 20, υπάρχει ένας χάρτης της Ελλάδας και, για τους βόρειους γειτονές μας. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη λέξη Μακεδονία που αρχίζει από την Ελλάδα και πάει μέχρι κάτω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η γλώσσα, τη μακεδονική, που προέρχεται από την οικογένεια των σλαβικών γλωσσών,